Καλώς ήρθατε. Πάμε να κάνουμε ένα νόστιμο και δροσερό γλυκό. Θρηματίζουμε τη μαστίχα μαζί με λίγη ζάχαρη, τα σκεύη και τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε στη συνταγή μπορείτε να τα βρείτε στο foodaholics.shop. Σε μία κατσαρόλα βάζουμε 200 γραμμάρια ζάχαρη, 1 λίτρο κρύο γάλα, 100 γραμμάρια νιζεστέ, 2 κρόκους αυγών και ανακατεύουμε σε μέτρια φωτιά να γίνουν κρέμα. Όταν είναι έτοιμη, την κατεβάζουμε από τη φωτιά . Αρωματίζουμε με τη μαστίχα, 2 βανίλιες και 50 γραμμάρια βούτυρο. Χτυπάμε 4 αυγά με 200 γραμμάρια ζάχαρη να φρατέψουν. Προσθέτουμε 150 ml νερό και ανακατεύουμε. Κοσκινίζουμε 400 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Ένα μπέικιν. Και 2 βανίλιες. Ρίχνουμε λίγο αλάτι και ανακατεύουμε να γίνει ζύμη. Την απλώνουμε σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί. Και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις μέχρι να ροδίσει. Όταν κρυώσει το χωρίζουμε στην μέση. Τοποθετούμε το ένα μέρος ως βάση. Το βρέχουμε με 150 ml γάλα. Χτυπάμε 200 ml κρύα κρέμα γάλακτος να γίνει σαν τη γη. Ενσωματώνουμε την κρύα κρέμα. Απλώνουμε την μισή κρέμα πάνω από το παντεσπάνι. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Τοποθετούμε το άλλο παντεσπάνι. Βρέχουμε με γάλα. Απλώνουμε την υπόλοιπη κρέμα και αφήνουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 4 ώρες. Προαιρετικά σερβίρουμε με καρύδια. Και κανέλα.
Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!